Μετά την συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ σε κεντρικό ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βαγγέλης Γραμμένος μίλησε επί παντός επιστητού στην πρώτη του συνέντευξη τύπου μετά την εκλογή του. Έκανε λόγο για σημεία και τέρατα, όπως είπε, στο ελληνικό ποδόσφαιρο, σχολίασε το θέμα της διαιτησίας, επιβεβαίωσε την αλλαγή έδρας της Εθνικής και αποκάλυψε την επέκταση της συνεργασίας της Ομοσπονδίας με τον Μίχαελ Σκίμπε. Η απόφαση που ελήφθη κατόπιν σχετικής εισήγησής μου είναι η παραμονή του κυρίου Σκίμπε στην Εθνική Ομάδα. Αυτό όμως θα εξαρτηθεί από τις διαπραγματεύσεις τις οποίες με σχετική εξουσιοδότηση μου ανέθεσε η Εκτελεστική Επιτροπή. Εγώ θα κάνω τις διαπραγματεύσεις με τον κύριο Σκίμπε. Σε αυτή λοιπόν την απόφαση οδηγήθηκε κατόπιν ορίμου σκέψεως η Εκτελεστική Επιτροπή, διότι θεωρεί πως ο Σκίμπε, παρά το γεγονός ότι ένας μεγάλος στόχος όπως ήταν αυτός της πρόκρισης στο Μουντιάλ της Ρωσίας δεν επετεύχθη, όμως κανείς δεν μπορεί να πει και να ακυρώσει την συνολική πορεία που είχε η Εθνική Ομάδα, η οποία χαρακτηρίζεται από πλευράς μας θετική. Η Εθνική Ομάδα θα πρέπει να βγει και έξω από τα τείχη του Λεκανοπεδίου. Αυτό και εμείς το θέλουμε και οι ποδοσφαιριστές το θέλουν, το θέλει όμως και η φίλαθλη κοινή γνώμη. Για φανταστείτε λοιπόν τόσα χρόνια η Εθνική στην Αττική, στο γήπεδο Καραϊσκάκη, στερούσε το δικαίωμα από κάποιους, για παράδειγμα νησιωτικής χώρας ή της Βόρειας Ελλάδας, να μπορούν και αυτοί να δουν την εθνική μας ομάδα. Θα πάμε λοιπόν εκτός Αθήνας και στη Θεσσαλονίκη και όπου αλλού πληρεί τις προδιαγραφές ένα γήπεδο το οποίο θα ικανοποιεί πρωτίστως όχι εμάς, πρωτίστως την τεχνική ηγεσία. Συμπερασματικά λοιπόν σας λέω ότι ναι, θα βγει έξω από το λεκανοπέδιο της Αττικής Εθνική Ομάδα.